Σε εξίσωση για δυνατούς λίτες, εξελίσσεται το άνοιγμα των σχολικών μονάδων το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο σενάρια σχετικά με το χρόνο επιστροφής των μαθητών στα θρανία, αλλά και αν θα βγει λουκέτο από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Λεπτομέρειες για τα μέτρα που θα ληφθούν για όσα παιδιά δώσουν πανελλήνιες, αλλά και τι θα γίνει με όσα ενδεχομένως έχουν προσβληθεί από τον ιό ή έχουν μπει σε καραντίνα, έδωσε στην καθιερωμένη ενημέρωση ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας. Θεωρώ ότι είναι νωρίς να το συζητάμε αυτό. Ξέρω ότι η πολιτεία και από προηγούμενες χρονιές που δίνεται κάθε χρόνο πανελλαδικές εξετάσεις έχει μέτρα για αυτούς που δεν θα συμμετέχουν σε μια εξέταση λόγω προβλήματος υγείας να μπορούν να ξανασυμμετέχουν σε μια επόμενη εξεταστική. Θεωρώ ότι είναι νωρίς να πούμε για ειδικά μέτρα που αφορούν τις πανελλαδικές ακόμα. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει η επιδημία στη χώρα μας στις επόμενες εβδομάδες. Με την άρση, τη σταδιακή άρση των μέτρων και μετά να μιλήσουμε για τις πανελλαδικές. Το κάθε πράγμα στη σειρά του. Νομίζω, καταλαβαίνω το άγχος, πιστέψτε με, ίσως και περισσότερο από τον πολύ κόσμο που ρωτάει για αυτό το ζήτημα, γιατί και στο περιβάλλον μου υπάρχουν άνθρωποι και φίλοι οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους να δίνουν πανελλαδικές, και θεωρώ ότι θα γίνει με τη μέγιστη δυνατή προστασία των μαθητών. Έτσι. Και θα γίνει με τους κανόνες υγιεινής που θα τηρούνται από όλους μας. Και θα γίνει με τα μέτρα φυσικής απόστασης που θα γίνει για όλους μας. Αυτοί είναι οι γενικοί κανόνες που συζητούμε και θα συζητήσουμε και απόψε στην Επιτροπή, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την κατά δυνατόν μη έκθεσή μας στον ιό. Έχουμε ξαναπεί ότι είναι πολύ λιγότερο ευπαθείς ομάδες οι νέοι άνθρωποι και φυσικά οι άνθρωποι κάτω της ηλικίας των 18. Αλλά από την άλλη μεριά, φυσικά και δεν θέλουμε κανένας από αυτούς να εκτεθεί, να κολλήσει, να χάσει τις πανελλαδικές. Άρα θα προβλεφθούν τα μέγιστα μέτρα ασφάλειας για αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, αν σε αυτή τη στρατηγική μπαίνει και ο έλεγχος, είναι ένα θέμα που συζητιέται επιστημονικά και δεν συζητιέται μόνο επιστημονικά για τους μαθητές που είναι σε μια κρίσιμη φάση και περίοδο, αλλά και σε άλλους χώρους της κοινωνίας και της οικονομίας. Παραδείγματος χάρη το χώρο των επαγγελματίων υγείας. Και αυτό το συζητούμε μέσα στα διαγνωστικά, στα κριτήρια για τον εργαστηριακό έλεγχο. Άρα να περιμένετε νεότερα, γιατί είναι ένα θέμα που είναι υποσυζήτηση και νομίζω ακόμα είναι νωρίς να αναφερθούμε σε αυτό. Για το θέμα των σχολικών μονάδων και το πότε, αλλά και με ποιον τρόπο θα επιστρέψουν οι μαθητές στα θρανία, αναμένεται να αναφερθεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του, όπου θα αναφερθεί διεξοδικά στη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, τα σχολεία δεν θα ανοίξουν όλα μαζί. Το πιθανότερο σενάριο είναι να επιστρέψουν πρώτοι στις αίθουσες, ίσως και στις 11 Μαΐου, οι μαθητές της 3ης Λυκείου, και σταδιακά να έρθουν στα θρανία μαθητές άλλων τάξεων.